Άρα, εδώ, εδώ αφήστε αυτά, πείτε μας τι γίνεται, διότι εδώ έχουμε ανατροπές, έτσι. Βλέπουμε τον Καμίνη να περνάει πρώτος στην Αθήνα, βλέπουμε τον Μπουτάρη να είναι σε απόσταση αναπνοής, έτσι, με 0,5. Θα έλεγα ότι είναι εκπλήξεις αυτές, σημαντικές εκπλήξεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε την Πελοπόννησο να ανεβοκατεβαίνει μία ο ένας, μία ο άλλος. Βλέπουμε το Πασόκ να κερδίζει το Βόρειο Αιγαίο που δεν είχε καμία ελπίδα να το κερδίσει, να χάνει το Ιόνιο που το θεωρούσε δικό του, προς το παρόν τουλάχιστον αυτά, έτσι, ναι, τα αποτελέσματα. Ναι. Εξαρτώνται και από ποια τμήματα, επειδή οι περιφέρειες είναι τεράστιες και κάπου υπάρχουν φύλλα προσκύμενες τάσεις. Σωστό ανάλογα. Αυτό. Αλλά όταν στο 25% η διαφορά είναι στο 0,4 και 0,5, εκεί όπως αντιλαμβάνεστε, εκπείρας το γνωρίζετε ότι όλα παίζονται ανά πάση στιγμή. Είναι θρίλερ η βραδιά. Είναι ναι, γιατρέ μου, είναι θρίλερ και πρέπει να πούμε ότι... εσείς τουλάχιστον να είστε σε επιφυλακή. Έχετε χτυποκάρδια για εσάς, δεν υπάρχουν. Φροντίστε τους συναδέλφους σας, τους άλλους. Έχω φέρει καρδιοτονοτικά πάντως. Έτσι, υπογλώσια και καρδιοτονοτικά. Μήπως έχετε καμία πληροφορία για άλλους δήμους, όμορους ή εδώ κοντά τι γίνεται για να μιλήσετε. Καταρχήν, νομίζω ότι στο Περιστέρι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι για 47 ουσιαστικά ψηφοδέλτια έχασε ο κύριος Παχατουρίδης. Ναι. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Πηγαίνει δηλαδή ήδη καλά. Και στο Βύρονα το ίδιο έχω μάθει. Τελευταίες πληροφορίες είναι ότι και ο κύριος Χιωτάκης εδώ στην Κηφισιά, τουλάχιστον από κάποια τμήματα που πληροφορήθηκα, πηγαίνει πολύ καλά. Αυτά δεν έχουν βγει ακόμα, είναι η μικρότερη δήμη. Να. Θα υπάρξουν ένα μάνο. Ναι, γιατί έχουμε κάρτα από το Δήμο της Αθήνας, μισό λεπτό να δούμε, γιατί είναι το 11,62. Συνεχίζει να προηγείται ο κύριος Καμίνης με 51,10. Και ο κύριος Κεκλαμάνης να ακολουθεί με 48,89. Αυξάνεται το. Αυξάνεται η διαφορά. Ναι. Βέβαια η διαφορά ακόμα παραμένει εκεί στις 400 ψήφους. Όχι περισσότερο. Ναι, ναι, αλλά, ναι. Η τάση ήταν από 50,6, πάει τώρα 51,2. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Τατούλη? Κοιτάξτε, θα πω ότι καταρχήν οφείλω να πω ότι εκπλήσωμαι. Θεωρώ πάντως ότι γενικά αυτές οι εκλογές είναι... αυτοί οι οποίοι διοικούν, όταν διαβάζουν καλά, όταν κάνουν έργο και κάνουν μια καλή επανάληψη, πηγαίνουν με αξιοσύνη στις εκλογές. Ενδεχομένως, βέβαια, επειδή γίναν πολύ κομματικά πλέον αυτές οι εκλογές, δεν ξέρω ποιοι άλλοι παράμετροι μπορεί να παίξαν ρόλο σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο. Πάντως, δεν ξέρω τώρα τι θα σημαίνει πολιτικά η εκλογή του κ. Μιχαλολιάκου στον Πειραιά ή για τον κ. Μαντούβαλο, γιατί συζητούσαμε πολύ πριν με τους προηγούμενους προκεκλημένους, ναι, το άνοιγμα του κ. Μαντούβαλου, η ένδειξη καλής διαγωγής για την επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά θα παίξουν. Αλλά είναι σαφές ότι ο κ. Μιχαλολιάκος είχε ξεκινήσει τελευταίο ουσιαστικά από όλους. Ναι. Και απέδειξε ότι τουλάχιστον ήταν σκληρό καρύδι και τελικά δικαιώνεται. Θεωρώ δηλαδή ότι ξεκίνησε πολύ χαμηλά, ήταν ο τρίτος μεταξύ των δύο που ήταν διεκδικητές και νομίζω ότι δικαιώθηκε πλήρως. Καλά, κύριε Πατούλη, πάντως, ναι, πρέπει να πούμε ότι στο σύνολό του ελληνικός λαός ξεφώνησε το πολιτικό σύστημα. Η, ναι, εποχή αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, έχετε δίκιο σε αυτό, είναι μια τεράστια αποδοκιμασία. Δηλαδή το ως εδώ και μη παρέκει. Είναι, αυτό νομίζω ότι από κάθε άκρη της χώρας φάνηκε πλέον, ας πούμε. Βεβαίως. Και θα σας έλεγα, επειδή πέρασα από όλα τα εκλογικά τμήματα, τουλάχιστον στο Μαρούσι το μεσημέρι προς απόγευμα, εξεπλάγιν που ήταν τουλάχιστον τα μισά ψηφοδέλτια από την προηγούμενη εβδομάδα την αντίστοιχη ώρα. Βεβαίως. Τουλάχιστον. Κοιτάξτε, η αποχή θα είναι πολύ μεγάλη στο δεύτερο γύρο. Βεβαίως είναι αυτοδιοικητικές εκλογές και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι μόλις εκλείψουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι συγγενείς και οι φίλοι, τότε το ενδιαφέρον μειώνεται. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορείς να είσαι και πολύ υπερήφανος γιατί σε έχει εκλέξει η μειοψηφία και λες ότι εγώ είμαι δήμαρχος, ναι, πλειοψηφίας. Ποιας πλειοψηφίας? Αν κάνεις τις αναγωγές, έτσι το 35% και το 40% μπορείς να πάρεις στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε, και το 42 και το 43. Γι' αυτό ξεμπλέξαμε εμείς. 50% είναι. Γι' αυτό στο Μαρούσι ξεμπλέξαμε από την πρώτη εβδομάδα που ήταν το ποσοστό κάτω από το 40% της αποχής. Δηλαδή το 20% κυβερνάει κατά μέσο όρο. Αμερικάνικος τρόπος τελικά. Αμερικάνικος τρόπος. Σε εσάς δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι το 20%. Τι αποχή είχατε στο Μαρούσι? Η αποχή την πρώτη εβδομάδα ήταν της τάξης του 35 με 38%. Ήταν λογική η αποχή. Ναι, ήταν λογική και πραγματικά εξεπλάγει, σας λέω σήμερα, που έβλεπες μια άλλη εικόνα στην κυριολεξία.
παρά το ότι περιφερειακά και ο κύριος Γούρος και ο κύριος Κικίλιας ενδιαφέρθηκαν για την πόλη μας, ενδιαφέρθηκαν με την παρουσία τους, παρά τα αυτά δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση από τους πολίτες, τουλάχιστον στο Μαρούσι. Πάντως να πούμε ότι ο κύριος Κικίλιας φαινόταν ότι θα έχανε με μεγάλη διαφορά, αλλά αυτή η βδομάδα ήταν βδομάδα που προσέγγισε πάρα πολύ. Του έδωσε. Αλλά δεν έφτανε αυτή η βδομάδα. Διότι είναι σαφές ότι ο κύριος Γούρος έχει βαθιά γνώση τοπικής αυτοδιοίκησης και τελικά αυτοί που πήγαν με πιο μελετημένο τρόπο να ψηφίσουν το έλαβαν ιδιαίτερα υπόψη του. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πατούλη. Στην προεκλογική περίοδο, εσείς, να το θέσω έτσι, παίξατε με το μνημόνιο αντιμνημόνιο? Όχι. Στα φυλάδια σας, στο πρόγραμμά σας? Όχι, καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Εγώ έβαλα το έργο που είχε γίνει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Είναι γυμνασμένος επικοινωνιακά, δεν κάνει τέτοια. Το πρόγραμμα, ευχαριστώ Μαγκή, το πρόγραμμα καθώς επίσης και το σχέδιο. Και είχαμε κάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για όλες τις γειτονιές. Θεωρώ ότι δεν ακούστηκε καμία κομματική κορώνα, τουλάχιστον από εμάς, και δεν υπήρχε κανένα διακύβευμα το οποίο είχε να κάνει με κεντρική εξουσία και ζητήματα που αφορούν το μνημόνιο. Δυσκολίες γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν και θα έπρεπε να υπάρχει μια σοβαρή διοίκηση μελετημένη για να κάνει ό,τι μπορεί για τα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν που είχε υποθεί στον κόσμο και μπορώ να σας πω ότι και σήμερα που έτυχε να περάσω από όλα τα τμήματα είδα ενθουσιασμό στον κόσμο για την επιτυχία που μπόρεσε να έχει η πόλη μας ενωμένη και να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Καλλικράτης έρχεται, αλλά οι Δήμοι δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν απόλυτα στο διακύβευμα του Καλλικράτη, εδώ θα είναι ποιος είναι πιο έτοιμος Δήμος όταν κατατίθεται μία πρόταση να μπορέσει να απορροφήσει μέσα από συγκεκριμένο κονδύλι που βγάζει η περιφέρεια συγκεκριμένα προγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει. Επιτέλους στη χώρα μας εδώ που έχει φτάσει πρέπει να προχωρήσουν οι άξιοι άνθρωποι, οι άξιοι δήμοι, αυτοί που δουλεύουν γενικότερα. Ναι, αλλά πρακτικά πώς θα γίνει αυτό? Πρακτικά νομίζω ότι... Δηλαδή, όταν ότι... περιφερειάρχης είναι μπλε και οι δήμοι είναι πράσινοι... Νομίζω ότι εσείς θα παίξετε τον καλύτερο ρόλο. Όλα στο φως, όλα στη δημόσια ζωή. Εννοείται ότι θα έχουμε πολλή δουλειά. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσα ο κόσμος, αυτό που φοβάται ο καθένας είναι η κοινή γνώμη. Ναι. Την κοινή γνώμη εσείς την καθορίζετε, εφόσον λειτουργείτε με αντικειμενικό τρόπο και εφόσον ψάχνετε ακόμα και αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι το όπλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διότι αν κάποιος έχει καταθέσει 10 προτάσεις και δεν έχει πάρει καμία ενώ είναι όριμες και κάποιος που δεν έχει καταθέσει καμία παίρνει ένα έργο, είναι σαφές ότι αυτό θα είναι κατακριτέο. Ναι. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή δηλαδή όπου η περιφέρεια έχει λάβει μεγάλες εξουσιοδοτήσεις από την κεντρική εξουσία, το ίδιο όμως και η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση όπως είναι η Δήμη. Ο καθένας θα κάνει το έργο του.